Έχουμε προσβολές από τα έντομα που είναι πρωτοφανές και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Μετά την επέλαση του δάκου, του πυρηνοτρίτη και του μύκητα γλοιοσπόριου που έχει καταστρέψει την ελαιοπαραγωγή του νησιού, και οι αμπελοκαλλιεργητές βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιδρομή της μύγας της Μεσογείου. Η μύγα της Μεσογείου τσιμπάει τα φρούτα όταν λίγο πριν την ορίμασή τους, αλλά και κατά την ορίμαση, και τα κάνει τα διαλύει όπως τα σαπίζει. Και πριν να τα μπορέσει ο παραγωγός να τα συγκομίσει, έχουν σαπίσει και τρέχουν ολοσχερός πάνω στις κλιματίδες του αμπελιού. Δεν μπορείς ούτε να τα κουμπίσεις γιατί έχουν τα ζάχαρα και κολλάνε. Είναι ολοκληρωτική καταστροφή όταν μπει μύγα. Στο βίντεο που παρακολουθείτε, το συγκεκριμένο έντομο πάνω σε τσαμπί στα φύλλη επί το έργο. Περιοχές που χτυπάει συνήθως είναι χαμηλές περιοχές, οι οποίες είναι αγροί που είναι κοντά σε ρέματα. Τις ευνοεί πάρα πολύ, αντιθέτως με τις άλλες που είναι σε υψόμετρα και δεν είναι καλά καλυμμένες από φυλώματα, αυτές δεν τις παρασιτεί. Δηλαδή πάει εκεί που έχει δροσιά. Η παρατεταμένη καιρική αστάθεια με συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή υγρασία και χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες προκαλεί συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας στις αμπελοκαλλιέργειες και στις καλλιέργειες γενικότερα. Σαν παραγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ούτε καλύβεται όπως το δάκο η μύγα. Θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί κάτι. Θα μου πεις τι θα προλάβουμε και τι θα πρωτοσώσουμε.